Είπαμε, κάθε μέρα θα βρίσκουμε έναν Άγιο. Μέχρι τα Χριστούγεννα τώρα έτσι θα πάμε. Μαγείους θα πάμε. Πάμε να πάμε μαγείους, μπάστε βρούμε άκρη σε αυτά όλα που μας κυνηγάνε, σε αυτά όλα που συμβαίνουν, στα βάσανα, στα λόγια, στα έτσι, στις αρρώστιες, στους ιούς, στους θανάτους. Πάμε. Σήμερα λοιπόν μιλάμε με την Αγία Βαρβάρα που γιορτάζει. Μεγάλη Αγία της Εκκλησίας μας. Έζησε στους πρώτους χρόνους και μάλιστα η καταγωγή της ήταν από ιδωλολατρική οικογένεια. Και όταν πίστεψε στον Χριστό και κατάλαβε ο πατέρας ότι κάποια στιγμή μίλησε για Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, άρχισε να την κυνηγάει, την κυνήγησε για να τη σκοτώσει. Και αυτή κρύφτηκε, άνοιξε λέει η πέτρα και την έκρυψε. Για φανταστείτε ο Θεός πως κρύβει τους ανθρώπους. Και αφού πέρασαν ώρες και είδε έξω τα μαλλιά της, κατάλαβε που ήταν ο πατέρας, την πήρε, την πήγε στον άρχοντα, στο Μαξιμιανό, και εκείνος προσπάθησε να τη βασανίσει. Έκανε πάνω της όλα τα βασανιστήρια. Στο κορμάκι της, μωρέ. Το κοριτσίστικο το κορμάκι της, το τρυφερό, το νεανικό. Και όμως δεν λύγησε. Έμεινε πιστή στο Θεό της, έμεινε πιστή στο Χριστό. Και μετά ποιος τη σκότωσε? Σαν την Αγία Κιλίνα εδώ τη δικιά μας, τη συγχωριανή μας που είναι εδώ κοντά, ο ίδιος ο πατέρας της. Και λέει η παράδοση ότι όταν τη σκότωσε ο πατέρας, ένας κεραυνός λέει κατέβηκε από το βουνό και τον έκανε σκόνη το παπά. Οι Άγιοι λοιπόν μείνανε δυνατοί μέχρι το τέλος. Αυτούς τους Αγίους πάρτε τους βοηθούς, να τους πάρουμε βοηθούς, να τους κάνουμε φίλους, να τους πάρουμε και να μας βοηθήσουν αυτές τις δύσκολες μέρες. Αγία Βαρβάρα λοιπόν, έχει σε πολλά μέρη της Ελλάδας, έχει και στη Σαλονίκη και στην Τούμπα, δεν θα πω πού, ναι. Να μας βοηθάει λοιπόν η Αγία Βαρβάρα, να είναι βοηθός όλων μας. Χρόνια πολλά.